Καλημέρα και από μένα. Να σας καλωσορίσω και εγώ στο φετινό Meet Magento. Στην παρουσίαση, στην ομιλία που θα κάνω, θα δούμε κάποια πράγματα. Θα προσπαθήσουμε να προσεγγίσουμε την απάντηση στο ερώτημα: είναι το Magento μου αρκετά γρήγορο? Πότε θεωρείτε ότι είναι αρκετά γρήγορο? Πότε θεωρείτε ότι δεν είναι, είναι αργό κλπ. Και θα δούμε και κάποια tips ταχύτητας πάνω στο Magento. Να σας συστηθώ πρώτα. Αυτό είναι που παίζει. Πατάω. Ωραία. Λέγομαι Γιάννης Οικονόμου από την Trust Servers, όπου παρέχουμε premium φιλοξενία Magento, εξειδικευμένα, με πρώτο γνώμονα το performance, την ταχύτητα. Δεν κάνουμε websites, δεν κάνουμε shops. Αυτό το οποίο κάνουμε είναι πάρα πολλά χρόνια, από εποχές πριν βγει το Magento 2, να έχουμε ένα περιβάλλον με πάρα πολλά optimizations, λεπτομερή, από το πυρήνα του λειτουργικού συστήματος, όλα τα ενδιάμεσα μέχρι πάνω-πάνω το ίδιο το Magento, να κοιτάμε πάντα το performance και φυσικά και την σταθερότητα, αξιοπιστία. Έχουμε συνεργασίες σχεδόν με όλα τα Magento agencies της χώρας. Φιλοξενούμε από πολύ μικρά έως πολύ μεγάλα Magento, τα περισσότερα enterprise σήμερα, πολλά storefronts, χιλιάδες προϊόντα, με νεγάκι και γενικά πολύ μεγάλα spikes κίνησης. Όλα αυτά είναι πάντα στη συζήτηση. Και έχουμε με τόσα χρόνια μια πολύ καλή τεχνογνωσία, ακόμα και σε bottlenecks, προβλήματα, τι ακριβώς είναι αυτό που χρειάζεται να γίνει ώστε το Magento μου να δουλεύει σωστά, απροβλημάτιστα και γρήγορα. Η ιδέα είναι ότι έχουμε ένα περιβάλλον που έρχεται ένα Magento στην υποδομή μας και χωρίς καμιά αλλαγή κώδικα, μετρήσιμα, την επόμενη μέρα πάει πιο γρήγορα. Αυτό είναι δηλαδή κάτι το οποίο το μετράμε κιόλας και θα μιλήσουμε και γι' αυτό. Πάλι δεν παίζει. Όπως είπα και χτες, δεν γίνεται. Περίμενε. Τάσο, έχουμε πρόβλημα. Ναι, τώρα ποιος το έκανε όμως. Περίμενε. Ωραία. Να, τώρα πες. Για εδώ δεν ήσουν. Ναι. Βλέπεις. Λοιπόν. Τώρα δουλεύει. Είπα, να σου πω, δεν υπάρχει περίπτωση να μην την πατήσουμε κάποιον. Είναι γούρι. Λοιπόν, σωστό, αυτό δεν το είχα σκεφτεί. Γούρι. Έτσι τα λέω. Η ταχύτητα πλέον είναι λίγο αυταπόδεικτο ότι όταν έχουμε ένα e-commerce e-shop χρειάζεται να είναι γρήγορο. Είναι καθαρά συσχετισμένο με το conversion, με τις πωλήσεις μας. Δηλαδή, αν δεν είναι γρήγορο, είναι καθαρό. Χάνουμε λεφτά. Ό,τι και αν έχουμε κάνει, αν δεν πάει γρήγορα, χάνουμε λεφτά. Ούτε σε εμάς δεν αρέσει να επισκεπτόμαστε ένα website το οποίο είναι αργό. Οπότε, πριν χρόνια πια, η Google σε μια έρευνα που είχε κάνει είχε μετρήσει 53% πτώση στους επισκέπτες mobile αν το website έκανε πάνω από 3 δευτερόλεπτα να φορτώσει. Και αυτό ήταν τότε ένα πολύ σημαντικό event που λέγανε τότε πάρα πολλοί κόσμος που ήταν ειδικά shop owners είχε αρχίσει να ευαισθητοποιείται ιδιαίτερα με αυτό το θέμα. Και σήμερα έχουμε φυσικά και το μεγαλύτερο ποσοστό επισκεψιμότητας να είναι από mobile. Οπότε τίθεται ένα θέμα ότι πρέπει να βελτιώσουμε. Ναι. Πάλι δεν παίζει. Ναι, το πίσω δουλεύει. Το μπροστά δεν δουλεύει. Αυτό. Το πάτσε. Τι πάτσες. Καλά. Λοιπόν, και λέγαμε λοιπόν ότι για να κάτι το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε γρήγορη φόρτωση των σελίδων. Και για να το συζητήσουμε όλο αυτό, όπως ισχύει για όλα τα πράγματα, δεν μπορούμε να κάνουμε καμία βελτίωση αν τελικά δεν το μετράμε. Πρέπει να βρούμε έναν τρόπο να το μετράμε. Τι θέλουμε λοιπόν να μετρήσουμε, να συζητήσουμε πώς μετράμε τη φόρτωση του site. Πώς τη μετράμε. Δηλαδή, άμα συζητήσουμε τι σημαίνει φόρτωση, θα δούμε ότι δεν συμφωνούν όλοι. Και αν τελικά να τρέξουμε στο θέμα αυτό, να δούμε ακόμα και τις προδιαγραφές του World Wide Web ακριβώς τι λένε, βλέπουμε το εξής λίγο αποκαρδιωτικό, ότι η φόρτωση δεν είναι μία χρονική στιγμή, ένα δευτερόλεπτο, τρία, αλλά είναι μια ολόκληρη εμπειρία. Τίθεται λοιπόν ένα θέμα, ότι πρέπει να μετρήσουμε εμπειρία και δεν είναι απλά ένα νουμεράκι το θέμα της φόρτωσης.
Είναι λοιπόν θέμα που χρόνια τώρα έχει προβληματίσει παγκοσμίως τον χώρο μας. Πώς θα μετρήσουμε την εμπειρία του χρήστη. Έχουν προταθεί διάφορα πράγματα, έχουν αλλάξει πολλά πράγματα. Να δούμε λίγο λοιπόν που βρισκόμαστε σήμερα έτσι επιγραμματικά. Τη δουλειά που σήμερα στηρίζομαστε την έχει κάνει Google και στην ουσία είναι τα λεγόμενα Web Vitals. Έχουμε διάφορους δείκτες που μετράνε τελικά την εμπειρία του χρήστη, που συζητάμε αν το site είναι γρήγορο ή όχι. Ανάμεσα στους διάφορους δείκτες Web Vitals έχουμε τρεις δείκτες που είναι τα Core Web Vitals. Είναι ο πυρήνας των Web Vitals. Και με αυτούς μετράμε την εμπειρία του χρήστη. Είναι συγκεκριμένοι και όλα τρεις δείκτες, το LCP, το FID και το CLS. Το LCP από το Largest Contentful Pain μετράει, προσπαθεί ως δείκτης να δώσει πόσο γρήγορα φόρτωσε το site, η σελίδα. Το FID είναι πόσο γρήγορα ανταποκρίνεται στο input του χρήστη. Πάτησε ένα κλικ, έκανε scroll την ώρα της φόρτωσης, το κατάλαβε αμέσως η σελίδα να απαντήσει σε αυτό, να αντιδράσει. Και το CLS είναι πόσο κουνιέται η σελίδα μου την ώρα που φορτώνει. Και ειδικά στο Magento αυτό είναι ένα σημείο ιδιαίτερο. Δηλαδή, βασικός κανόνας, ας πούμε, για το CLS είναι να μην φανεί ένα στοιχείο της σελίδας πάνω από αυτά που ήδη έχουν φορτώσει. Αυτό, ας πούμε, είναι κάτι πολύ βασικό. Για κάθε ένα δίκτυο από αυτούς έχει δώσει τιμές. Υπάρχει μια ζώνη, πράσινο, είσαι καλά, όλα εντάξει, η οποία είναι σε συγκεκριμένα δευτερόλεπτα, 2,5 δευτερόλεπτα LCP, σημαίνει ότι είμαστε στην πράσινη ζώνη. Αντίστοιχα, πορτοκαλί έτσι και έτσι, και το κόκκινο που σημαίνει θέλουμε σίγουρα βελτίωση, δεν είμαστε καλά, είναι άσχημα. Και για το FID και για το CLS τα ίδια. Αυτοί λοιπόν οι τρεις δείκτες σήμερα είναι τα Core Web Vitals, που με αυτά κοιτάμε την εμπειρία του χρήστη, που αν το site είναι γρήγορο ή όχι. Υπάρχουν και άλλοι δείκτες που είναι και αυτοί σημαντικοί, αλλά δεν ανήκουν στα Core σήμερα. Πότε το site λοιπόν είναι γρήγορο τελικά επισήμως? Όταν το 75% των επισκέψεων στη σελίδα μας είναι green, σε αυτούς τους τρεις δείκτες. Αυτό είναι τότε το site σας είναι γρήγορο και είμαστε ήσυχοι. Θέλουμε πράσινο στο 75% των page loads. Και μάλιστα εδώ και 9 μήνες περίπου, 10, έχει γίνει και επισήμως ranking factor στο SEO. Δηλαδή Google τα πράσινα τα sites τα πηγαίνει καλύτερα από τα υπόλοιπα. Οπότε πλέον η Google το έχει εντάξει και στον αλγόριθμο για την κατάταξη. Ωραία, είδαμε τι θα μετρήσουμε, να δούμε λίγο και τι έχουμε για να τα μετρήσουμε. Έχουμε δύο βασικές οικογένειες εργαλείων, εργαλεία Real User Metrics και εργαλεία Synthetic Tests, τα οποία έχουν διαφορά σημαντική μεταξύ τους. Τα Real User Metrics εργαλεία στην ουσία τι κάνουν? Με έναν τρόπο μετράνε αυτούς τους δείκτες από τους πραγματικούς επισκέπτες ενός website. Δηλαδή, περνάει ο καιρός και στέλνουν ανώνυμα οι επισκέπτες στοιχεία, και αυτά τα στοιχεία κάπου τα βλέπουμε εμείς μαζικά, με γραφήματα κλπ. Analytics. Ένας άλλος τρόπος που μετράμε είναι τα synthetic test, όπου εκεί δεν υπάρχουν πραγματικοί χρήστες. Είναι ένα περιβάλλον προσομοίωσης, όπου ένα συγκεκριμένο browser σε συγκεκριμένη ταχύτητα δικτύου, με συγκεκριμένο λειτουργικό σύστημα, πατάω ένα κουμπί, ανοίγει ένα λειτουργικό σύστημα, ανοίγει ο browser, κάνει τη φόρτωση, μου δείχνει τα νούμερα και κλείνει. Το καλό των synthetic test είναι ότι κάθε φορά είναι ίδιο το περιβάλλον, οπότε εγώ κάνω κάποιες αλλαγές βελτίωσης, βλέπω αν αυτές έχουν επηρεάσει αρνητικά ή θετικά. Οπότε μπορώ να το κάνω πολλές φορές πριν καν πάμε live. Το κακό με τα synthetic είναι ότι δεν είναι οι πραγματικοί χρήστες, που είναι αρκετά πιο σύνθετο το τι κάνει ένα site αργό τελικά, αλλά είναι και λίγο αργά. Δηλαδή, πραγματικές μετρήσεις όταν πάρω σημαίνει ότι αν υπάρχει ένα πρόβλημα έχει ήδη συμβεί, θα το παρατηρήσω, ας πούμε, ένα μήνα μετά και τότε θα μπορέσω να αντιδράσω. Και μερικά παραδείγματα εργαλείων ανά οικογένεια που τα ξέρετε, τα Google Analytics που έχουν τα στοιχεία που αφορούν την ταχύτητα του website μέσα σε όλες τις μετρήσεις που κάνουν. Το Centrios εργαλείο που δεν είναι free, τη Akamai το Impulse, ενώ στα συνθετικά είναι γνωστό πολύ στην Ελλάδα το GT Metrics, το εξαιρετικό Open Source Web Page Test και το Google Page Speed Insights που πολλοί το έχετε δοκιμάσει σίγουρα βάζοντας το URL από ένα website να δείτε πώς θα πηγαίνει. Σημαντικό σε όλα αυτά είναι το Google Chrome Experience που αναφέρουμε ως εργαλείο πραγματικών μετρήσεων. Είναι θησαυρός για μας, όποιος κάνει performance. Στην ουσία τι είναι αυτό? Ανώνυμα, όσοι χρησιμοποιούν Chrome browser είτε στο κινητό είτε στο desktop, συλλέγονται δεδομένα, φτάνει να το έχουν κάνει opt-in οι χρήστες και στέλνουν τις μετρήσεις τους στην Google. Τα βάζει σε μια πολύ μεγάλη βάση δεδομένων, έχει πάνω από 6 εκατομμύρια sites σήμερα. Δεν είναι όλα τα sites, αλλά από ένα όριο επισκεψιμότητας και πάνω, το site είναι σίγουρα και στα CRUX. Οπότε συλλέγει πραγματικά δεδομένα χρηστών. Και ως νούμερα τα βλέπουμε και στο Search Console, στο SEO, τα βλέπουμε και στο εργαλείο Page Speed Insights που βάζουμε ένα URL και το τρέχουμε, στο Data Studio που έχει πολύ ωραίο τρόπο απεικόνησης, αλλά έχει και δικό του API όπου μπορούμε να το χτυπήσουμε, να πάρουμε ακριβώς τα νούμερα που θέλουμε.
Να μείνουμε λίγο λοιπόν στο Data Studio. Εδώ μπορείτε να δείτε παραδείγματα που είναι πολύ εύκολο να φτιάξετε τέτοια για κάθε website. Να δούμε παραδείγματα από το Data Studio. Μου δείχνει πώς τα έχουμε πάει σε Core Web Vitals, δηλαδή στο LCP, στο FAD, στο CLS. Μήνα στάδε. Device μπορεί να είναι κινητό, να είναι όλες οι συσκευές, να είναι tablet, να είναι desktop. Και βλέπουμε λοιπόν αν έχουμε καταφέρει το ζητούμενο. Βλέπουμε δηλαδή εδώ sites τα οποία, Magento το οποίο περνάει σε όλες τις συσκευές για το μήνα Απρίλιο, περνάει το test, ας πούμε, LCP, το test του πρώτου Core Web Vital. Μας δίνει δηλαδή πράσινο για κάτι που είναι πάνω από το 75%. Ενώ εδώ αριστερά βλέπουμε, μας δίνει και απεικόνιση μηνών, πολύ σημαντικό γιατί έτσι μπορούμε να βλέπουμε πώς θα πάμε με τον καιρό. Βλέπουμε, ας πούμε, ότι LCP συγκεκριμένα, ένα γράφημα από Δεκέμβριο, μήνα πίσω έως Ιούνιο, μία μέτρηση LCP που από 7,67 πήγε στο 41%. Αυτό είναι μια μεγάλη αύξηση, 6 φορές τουλάχιστον πάνω. Εδώ είναι ένα site, ας πούμε, που μέσα στο Δεκέμβριο, όχι στην αρχή του, άλλαξε hosting χωρίς να αλλάξει τον κώδικα και ήρθε στην υποδομή μας. Οπότε φαίνεται και καθαρά ένα νούμερο του πόσο μπορεί να βελτιωθεί και έχει και καλύτερα. Λοιπόν, πιο κλασικό εργαλείο που πάλι έχει μέσα τα Chrome Experience, το PageSpeed Insights. Βάζουμε ένα URL και μας δίνει ταυτόχρονα πληροφορία που αφορά πραγματικούς χρήστες, αλλά εκείνη την ώρα σηκώνει αυτό που λέγαμε και ένα browser και κάνει ένα synthetic test. Οπότε, στην πρώτη οθόνη του αποτελέσματος, έχω για τις τελευταίες 28 ημέρες, αν περνάμε τα τεστ από πραγματικούς χρήστες. Ενώ αμέσως από κάτω έχω τώρα το αποτέλεσμα του synthetic test. Τι βλέπουμε εδώ, ένα Magento, το οποίο περνάει τα Web Vitals και τα τρία Web Vitals σε κινητό. Δηλαδή γράφει Core Web Vitals Assessment Passed, ότι το περνάει το τεστ στο κινητό. Ενώ βλέπουμε ότι έχει ένα score 46 που είναι κόκκινο στο synthetic test, το τεστ το περνάει τον Web Vitals για τις τελευταίες 28 ημέρες. Αυτό είναι ένα πολύ σημαντικό αποτέλεσμα. Δηλαδή να περνάμε το τεστ των Core Web Vitals και πρέπει να αποσυνδέσουμε λίγο το πώς θα πάει στο synthetic test τώρα που είναι κόκκινο με το πώς θα έχει πάει στις πραγματικές μετρήσεις χρηστών στις τελευταίες 28 ημέρες που βλέπουμε ότι είναι πράσινο και είναι και το ζητούμενο. Αυτό είναι το σημαντικό που πρέπει να κοιτάτε πάνω απ' όλα. Πώς θα έχει πάει στο Core Web Vitals Assessment. Όχι το νουμεράκι που δίνει τώρα το synthetic, που φυσικά μας δίνει πληροφορία για να βελτιώσουμε πράγματα, αλλά δεν είναι το σημαντικό. Το σημαντικό που έχει μεγάλο βάρος είναι πώς θα πάμε στο Web Vitals Assessment. Και στη δεύτερη γραμμή φαίνονται και άλλα Web Vitals που δεν είναι τα core. Η πρώτη γραμμή είναι τα core. Λοιπόν, αυτά περί μέτρησης, τι είναι σημαντικό, πώς το κάνουμε κλπ. Να πούμε τώρα και επιγραμματικά λόγω του χρόνου μας και 5 πραγματάκια πιο τεχνικά που αφορούν Magento και ταχύτητα, εμπειρικά, τόσα χρόνια, πραγματάκια που έχουμε μαζέψει, σε καμία περίπτωση δεν είναι πλήρης η λίστα, ούτε εκτενής, αλλά να έχουμε μια εικόνα. Πρώτα απ' όλα, λέμε ναι, τρέχουμε να κάνουμε Magento 2.4, αν έχουμε παλιότερο, στο κομμάτι του performance το θέλουμε. Δηλαδή, έχει τόσες βελτιώσεις και φίξεις, που αν έχετε ένα Magento 2.2 σήμερα, παίρνετε την end of life πια, έχετε και έναν ακόμα σημαντικό λόγο να το κάνετε, να βελτιώσετε την ταχύτητά σας. Και για το 2.3 ισχύει. Γενικά δηλαδή θέλουμε να είμαστε σε 2.4, μας βοηθάει στην ταχύτητα αυτό. Οπωσδήποτε να έχετε ένα optimized server stack σε όλα τα επίπεδα, αυτό είναι το α και το μ. Προσέχουμε το theme μας, χαίρομαι πολύ βέβαια, αλλά έχουμε μια επαφή με το πόσα megabytes τελικά είναι οι σελίδες μας, πόσα στοιχεία έχει η σελίδα μας, πολλά, λίγα, παίζουν πάντα ρόλο στην ταχύτητα, ό,τι και να γίνει. Και κλασικά δεν έχουμε extensions τα οποία δεν χρησιμοποιούμε. Ένα default Magento έχει πάρα πολλά που τελικά δεν τα χρησιμοποιείτε. Μπορούμε να βγάλουμε CSS και JS πολύ από το Magento, το default που δεν χρησιμοποιούμε. Σίγουρα πρέπει να έχουμε έναν τρόπο τουλάχιστον να βελτιώνουμε τις εικόνες μας σε σχέση με αυτές που ανεβαίνουν, να σερβίρουμε πιο optimized εικόνες. Και κάτι κλασικό για όσους κάνουν performance, προσοχή στον Tag Manager. Ο Tag Manager είναι ένα σημείο όπου βάζεις στο site κώδικα ξένο, κώδικα τρίτων που δεν φιλοξενείται ούτε στην υποδομή σας, ούτε τον έχουν γράψει προγραμματιστές σας. Είναι από αλλού. Έχουμε λοιπόν ένα site που στον Tag Manager βάζουν, ξέρω από το marketing, βάζουν μια γραμμή, ένα tracking μιας εταιρείας. Αυτό το tracking μπορεί να κατεβάσει 3.000 γραμμές κώδικα, που δεν θα τις δούμε εμείς, θα γίνει την ώρα που κάποιος επισκέφτεται τη σελίδα, και να δημιουργήσουν αργοπορία. Ναι, φυσικά στο Tag Manager έχει μεγάλη αξία, αλλά πάντα προσέχουμε και αυτό. Μη μας δημιουργήσει αργοπορίες. Πώς φορτώνουν τα πράγματα στο Tag Manager, είναι όντως χρήσιμα αυτά που έχουμε στο Tag Manager ή έχουν ξεμείνει. Έτσι. Έχουμε και περιπτώσεις, ας πούμε, που έχουν 2 και 3 pixels. Έτσι. Τελικά, όντως χρειάζονται πολλαπλά pixels σε ένα Tag Manager και ούτω καθεξής.
και λίγα ακόμα πραγματάκια, λίγο πιο low level, πιο τεχνικά για προγραμματιστές, έτσι κάποια μαζεμένα tips, πράγματα που έχουμε δει. Λοιπόν, και αν το έχουμε δει, κάνουν στον κώδικα ένα loop και φορτώνουν ολόκληρο product μέσα στο loop κάθε φορά, σηκώνουν όλο το product, αντί να χρησιμοποιήσουν collections. Αυτό είναι από τα πρώτα πράγματα που συνήθως θα φανεί ότι κάνει ένα ματζέντο προβληματικό. Σημαντικό, και είναι καιρός να αρχίσουμε να το βλέπουμε λίγο πιο πολύ, για κομμάτια της σελίδας που θέλουμε να μην κασάρονται, να αρχίσουμε να χρησιμοποιούμε τα ESI του Varnish και όχι απλά JavaScript. Τι μας δίνει το ESI? Ότι το TAD block κασάρεται για 10 λεπτά, το TAD block για 5, το TAD block για μισή ώρα και όχι κάθε φορά να έρχεται όλο. Βοηθάει πάρα πολύ, ειδικά στο κομμάτι του CLS. Μια ιδέα για το ERP, που πολλές φορές ανταλλάσσουμε δεδομένα, να αρχίσουμε να βλέπουμε λίγο να χρησιμοποιούνται τα Sync Bulk Endpoints. Ένα app request στο Magento που ανανεώνεις την τιμή σε 500 προϊόντα ταυτόχρονα και όχι 500 app request για να κάνουμε αυτή τη δουλειά. Αυτό είναι κάτι πολύ βολικό και για εσάς, δηλαδή προγραμματιστικά από ένα σημείο και μετά. Δηλαδή τα κάνω όλα μαζί με ένα request. Πάντα να προσέχουμε τι γίνεται με τα SQL queries, ακόμα και χωρίς να πειράξετε τον κώδικα, αλλά απλά πειράζοντας μέσα στο backend πράγματα μπορεί να δημιουργηθούν καθυστερήσεις, related products, πολλά πράγματα μπορεί να τα δούμε να αλλάζουν τη συμπεριφορά στο performance. Οπότε, ειδικά με stress test, προσέχουμε λίγο και τα SQL queries μας. Και τώρα για το front-end κάποια πράγματα. Πάντα self-host fonts CSS.js, δεν τα φέρνουμε από τρίτη πηγή. Αν κάνετε preload συγκεκριμένα στοιχεία, αυτά να είναι πολύ συγκεκριμένα, δεν κάνουμε preload τα πάντα, γιατί ακυρώνουμε το γιατί κάνουμε preload άμα κάνουμε πάρα πολλά πράγματα. Ναι, στο JS bundling, αλλά με δοκιμή, μπορεί να μας βοηθήσει, μπορεί όχι, αλλά όχι το default του Magento, αυτό απλά το κλείνουμε. Πάμε με τους σύγχρονους τρόπους bundling που υπάρχουν σήμερα. Έχουμε εμείς εργαλεία στην υποδομή μας που σας φτιάχνουν το bundle και υπάρχουν πάρα πολλά εργαλεία που μπορείτε να χρησιμοποιήσετε. Και Critical CSS στο Magento 2, 4 και 5, αυτό θα σας βοηθήσει πάρα πολύ στα Web Vitals. Το 2.4 έχει έτοιμο μέσα του τη δυνατότητα να χρησιμοποιηθεί Critical CSS. Απλά πρέπει να το φτιάξετε. Και σε αυτό εμείς, ας πούμε, δίνουμε κάποια εργαλεία και υπάρχουν και πάρα πολλά άλλα. Δηλαδή, παράγουν το Critical CSS, το ενεργοποιούμε στο Magento και βλέπουμε θαύματα στα Web Vitals. Και αυτό πια ως σκέψη και όχι συγκεκριμένη οδηγία, αν έχουμε προβλήματα με την ταχύτητα για καιρό κλπ., θα ήταν χρήσιμο ίσως και όχι να συζητηθεί το front-end να είναι άλλο και να μην είναι ακριβώς το Magento. Λοιπόν, και ένα τελευταίο έτσι bonus των ημερών. Πριν δύο εβδομάδες βγήκε ο Chrome 101. Επιτέλους το περιμένουμε καιρό όσοι ασχολούμαστε με performance. Πολύ απλό το fetch priority, τα priority hints. Κοιτάξτε πόσο απλά πια μπορείτε να πείτε σε ένα καρουζέλ, σε μια εικόνα, σε ένα slider, ας πούμε, αρχικής σελίδας, ότι η πρώτη εικόνα θα έχει υψηλή προτεραιότητα και όλες οι υπόλοιπες χαμηλή. Αυτές είναι οδηγίες για τη φόρτωση. Με πάρα πολύ απλούς τρόπους, λοιπόν, βελτιώνουμε τα LCP έτσι. Του λέμε ότι την τάδε εικόνα θα τη φορτώσει κατά προτεραιότητα και είναι η βασική εικόνα πάνω στο site. Τα υπόλοιπα θα τα φορτώσει με χαμηλή προτεραιότητα. Με απλό τρόπο, λοιπόν, μπορούμε να δώσουμε οδηγίες που βοηθούν πολύ το τελικό αποτέλεσμα ταχύτητας την ώρα της φόρτωσης. Είναι φρέσκο, είναι δύο εβδομάδες. Περιμένουμε να το δούμε φυσικά και σε χρήση αλλά και σε περισσότερους browsers. Λοιπόν, έσβησε. Είμαι από τους καλούς σήμερα με αυτή την. Έλα, εντάξει, δεν πειράζει. Λοιπόν, αυτό ήταν. Ευχαριστώ, έγραφε τελευταία διαφάνεια.